Εντολή για αύξηση συντάξεων κατά 20% δίνει το ανώτατο δικαστήριο το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται ότι φτάνει το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου με ψήφους 14-11 ακύρωσε τις τελευταίες μνημονιακές περικοπές με ένα σκεπτικό σταθμό, αφού υποχρεώνει το κράτος να συμμετέχει στη χρηματοδότηση κύριων αλλά και επικουρικών συντάξεων, καταρρύπτει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και βάζει ως κόκκινη γραμμή την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με συντάξεις κοντά στις αποδοχές του εργασιακού βίου, επικαλούμενη και νομολογία γερμανικών δικαστηρίων. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά πάρα πολλούς συνταξιούχους. Δεν είναι όλες οι περικοπές που έχουν γίνει, αλλά είναι οι περικοπές που έγιναν μετά το 2012. Τώρα αρχίζουν από 5 έως 20% τμηματικά. Είναι μια απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν διαπραγματευόμαστε την εφαρμογή της. Ούτε σταδιακά που ακούω τους κυβερνητικούς παράγοντες να μιλάνε για αυτά και τα λοιπά. Γιατί όταν πρόκειται να μας κάνουν τις περικοπές, αυτές γίνονται αμέσως. Όταν πρόκειται να πάρει πίσω ένα ευρώ ο συνταξιούχος που τα έχει πληρώσει και είναι δικά του λεφτά αυτές οι περικοπές, δεν μπορεί να πηγαίνουμε στις ελληνικές καλένδες και στη λογική θα δοθούν όταν τα ταμεία έχουν λεφτά. Επομένως, εμείς είμαστε στον δρόμο του αγώνα και για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, αλλά και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας έχουν περικοπεί, γιατί οι αποφάσεις της δικαιοσύνης αυτές δεν συμπεριλαμβάνουν όλα όσα εκείνα πρέπει να αποκατασταθούν. Αφορούν όλους τους συνταξιούχους αυτή η απόφαση? Αφορά το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, πράγματι. Και από την άποψη αυτή είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αυτό το ποσό άμεσα. Δεν λύνει τα προβλήματα όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί. Και θα έλεγα ακόμα ότι εμείς ήδη έχουμε για τις 23 του μήνα πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων συλλαλητήριο στην Αθήνα. Θα κάνουμε πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου για τον κύριο Πρωθυπουργό να συναντηθούμε και μεταξύ άλλων ζητημάτων που θα του θέσουμε και αυτό το ζήτημα. Και είναι και μία απόφαση, κύριε Κουμπούρη, που ουσιαστικά δίνει και μία ανάσα στους συνταξιούχους, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, δεδομένου ότι έχουν πληγεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να σας πω. Οι συντάξεις μας έχουν γίνει χρονιακά βοηθήματα. Χτυπηθεί. Είναι χρήματα τα οποία τα πληρώσαμε. Δεν τα χρωστάμε σε κανέναν αυτά τα χρήματα. Οι περικοπές είναι άδικες όλες και πρέπει να αποκατασταθούν. Γιατί και πριν τις περικοπές οι συντάξεις ήταν, ας πούμε, συντάξεις που ήταν πάρα πολύ μικρές. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει με όλες αυτές τις περικοπές που έγιναν. Έτσι λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την επαναφορά κύριων και επικουρικών συντάξεων στα προδιετίας επίπεδα, δίνοντας μία ανάσα στους συνταξιούχους που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια.